έχουμε δίπλα μας τον κύριο Νίκο Κατσαρό, πρώην πρόεδρο του ΕΦΕΤ, για να μιλήσουμε για κάτι που απασχολεί όλους μας. Τι πρέπει να τρώμε και τι είναι αυτό που τρώμε τελικά. Έτσι, πολύ γρήγορα να δώσουμε και συμβουλές στον κόσμο που μας παρακολουθεί. Γιατί πρέπει να προσέχουμε τις ταμπέλες στα τρόφιμα, πρέπει να προσέχουμε τα πάντα. Πάρα πολύ. Θα ξεκινήσω λέγοντας ότι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας πριν μερικά χρόνια ανακοίνωσε ότι η μεσογειακή διατροφή, δηλαδή η ελληνική μεσογειακή διατροφή, η μελέτη που έγινε το 1960 στην Κρήτη για την κρητική διατροφή, είναι μία από τις πιο υγιεινές και καλύτερες διατροφές. Και δεδομένου ότι είμαστε Έλληνες και τι έχουμε στην πατρίδα μας. Κάθε γιατροί λένε για τη συγκεκριμένη διατροφή. Ακριβώς. Είναι κάτι λοιπόν πολύ χρήσιμο να ακολουθούμε τη μεσογειακή διατροφή, δεδομένου ότι έχουμε ένα τεράστιο πλούτο από φρούτα και λαχανικά όλων των ειδών εποχής και μια σειρά από άλλα γευστικά προϊόντα μαγειρεμένα με διάφορα άλλα συστατικά και βότανα. Και επομένως η ελληνική μεσογειακή διατροφή είναι η καλύτερη συμβουλή προς όλους τους καταναλωτές. Έτσι. Και αναδεικνύεται και παγκόσμιο σύμβολο. Είπατε για τα φρούτα και τα λαχανικά μας. Ναι. Και είναι έτσι από τα πιο σημαντικά πράγματα που μπορεί να βρει κανείς στη χώρα μας. Ναι. Τι πρέπει να προσέχει κάποιος, και φυσικά δεν θέλουμε να πανικοβάλλουμε και τον κόσμο, απλά όχι, να ξέρει για να προσέχει. Ναι. Καταρχήν θα πρέπει να έχουμε προϊόντα εποχής. Mm-hmm. Δεν μπορεί να θέλεις να τρως ντομάτες το Γενάρη, διότι οπωσδήποτε είναι θερμοκηπίου και κάποια από αυτά έχουν μεγαλύτερη επιβάρηση από τα προϊόντα εποχής. Επομένως, για τα φρούτα και τα λαχανικά, καταναλώνουμε προϊόντα εποχής. Δεύτερον, δεν είναι όπως βλέπω κάποτε στο μετρό, πολλές φορές στο μετρό, κάτι τεράστιες φράουλες ή κάτι τεράστιες ρόγες από σταφύλι. Στη φύση δεν γίνονται θαύματα. Μάλιστα, οι καταναλωτικές οργανώσεις λένε όσο πιο κακομούτσουνα είναι τα διάφορα φρούτα, τόσο και πιο υγιεινά είναι. Και τα λαχανικά λένε ότι αν είναι έτσι λίγο δύσμορφα. Και για τα λαχανικά. Επομένως, έχουμε και εμείς τις αισθήσεις μας. Δηλαδή την αφή, τη γεύση, την όσφρηση. Και μια πολύ γρήγορη ερώτηση για το τέλος. Τελικά τα φρούτα και τα λαχανικά πρέπει να τα παίρνουμε από τις τοπικές αγορές? Έχουν διαφορά από το να ψωνίσουμε στα σούπερ μάρκετ? Όχι, να προτιμούμε και τις λαϊκές αγορές όπως και από τα σούπερ μάρκετ. Δεν υπάρχουν πολύ μεγάλες διαφορές καθόλου. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Οι συμβουλές σας ήταν πολύτιμες.